Κυρία Μακρύ, πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, μιας και μιλάτε για τους δύο ανθρώπους, καλησπέρα σας. Καταρχήν, μιας και μιλάμε για δύο ανθρώπους, βλέπουμε μία αλλαγή στάσης του πατέρα από τη μέρα της προφυλάκησης, αλλά βλέπουμε πράγμα το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει και με προβληματίζει ταυτόχρονα, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, πώς το ερμηνεύετε εσείς ως ειδικός, επικοινωνούν δια της δημοσιότητας. Ανάλογα το πώς είναι η βαρύτητα της μιας πλευράς, έρχεται και η δήλωση από την άλλη πλευρά. Πώς το ερμηνεύετε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, αν αναφερθούμε στο σύζυγο του ζεύγους αυτού, βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανώριμη συμπεριφορά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα jeune premier, η όλη του όψη είναι, αν το θέλετε, jeune premier. Και ίσως και η συμπεριφορά. Προβάλλει στο φακό. Παρ' όλα αυτά όμως, και εκείνος δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Εδώ θα λάβουμε υπόψη μας κάτι. Ότι η κυρία Πισκυρίγκου με την προσωπικότητα που έχει είναι τόσο πολύ πιστική. Έχει τέτοια επιχειρήματα που πρέπει να σας πω ότι μπορεί να σας περάσει στην Αίγινα χωρίς να σας βρέσει. Άρα λοιπόν το να πείσει τον σύζυγό της ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στα παιδιά είναι γονιδιακές, αν το θέλετε, ανομαλίες ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι η τέλεια μητέρα. Υπόδειγμα. Ναι, και υπόδειγμα μια πολύ καλή μητέρα που ο σύζυγός της λέει ότι όταν εγώ ήμουνα μπροστά, η συμπεριφορά της ήταν άψογη. Mm. Όταν λοιπόν ακούμε τα λόγια αυτά, ξέρουμε ότι υπήρχαν συμπεριφορές δύο ταχυτήτων. Mm. Όταν είμαι μόνη μου, συμπεριφέρονται με τον δικό μου τον τρόπο, και όταν είμαι μπροστά στα μάτια όλων, θα δημιουργήσω μια εντύπωση ότι είμαι η τέλεια, η καταπληκτική ή το θύμα. Αλλά και μεγάλα κενά. Κυρία Μακρύ, ταυτόχρονα όμως αυτό που λέτε και από ό,τι προκύπτει, και μεγάλα κενά απουσίας του να βρίσκεται ο πατέρας κοντά, και να παρακολουθεί και να παρατηρεί. Άρα αυτό έχει και πρόσφορο έδαφος για την πιθανότητα να συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά, μιλώντας για τις δύο ταχύτητες. Αν παρακολουθήσετε το πώς το ζευγάρι αυτό γνωρίστηκε, το πώς αποκτούσε τα παιδιά και τι υπήρχε στη ζωή τους, βλέπετε ότι το ζευγάρι αυτό δεν είχε δημιουργήσει καθόλου το εμείς. Δηλαδή ήταν ένα ζευγάρι το οποίο δούλευε παράλληλα. Ναι. Δεν είχαν δημιουργήσει μια στενή σχέση μεταξύ τους, ούτως ώστε η μεν μητέρα να έχει το δικό της τον καθορισμένο ρόλο και ο πατέρας να έχει την συνεπευθυνότητα στο μεγάλωμα των παιδιών. Βλέπουμε ότι οι προσωπικές τους ανάγκες ήταν τόσο διαφορετικές που λειτουργούσαν, αν το θέλετε, αποστασιοποιημένα. Η μεν μητέρα, η κυρία Πισπυρίγκου, έπαιρνε φως μέσα από τον άντρα της και ήθελε παντιοτρόπως να τον προβάλλει, αλλά από την άλλη πλευρά να τον δεσμεύσει πάλι και να τον έχει κοντά της, με το να είναι οτιδήποτε κι αν είναι, για να έχει μέχρι το σημείο βεβαίως να φτάσει να κάνει κακό στα παιδιά της. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι οι δύο άνθρωποι αυτοί, ο ένας με μια ανώριμη προσωπικότητα και ο άλλος με μια διαταραχή προσωπικότητος, δεν θα μπορούσαν να έχουν συνοχή όπως εμείς την έχουμε στο μυαλό μας, ένα ζευγάρι το οποίο φέρνει τρία παιδιά στον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, και είναι αυτό που λέμε, καμιά φορά είχα ακούσει έναν ωραίο παραλληλισμό της υγιούς σχέσης, ιδίως μιας οικογένειας, ιδίως όταν αυτή αποκτά τέκνα, ότι είναι σαν μια υγιή εταιρεία που έχουν τον ίδιο στόχο, δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό και βεβαίως προκύπτει κέρδος, άρα όλα αυτά ώρες, τα κοινά ωφέλη, αν θέλετε, την κοινή ματιά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα η εταιρεία δεν πήγαινε καλά. Καλά, βέβαια θέλω να σου πω ότι παρουσία γιατρών και νοσηλευτών, η συμπεριφορά της Ρούλας είχε προβληματίσει. Ναι. Ότι μπροστά στον σύντροφό της, τον πατέρα, ήταν υπόδειγμα μητέρα σύμφωνα με τα λεγόμενά του πάντα. Όμως οδηγηθήκαμε σε συμπεράσματα βεβαιασμένα πριν, ας πούμε, την σύλληψη, επειδή και κάποιοι γιατροί και κάποιοι νοσηλευτές μιλούσαν για συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με μια μαμά που ανησυχεί για το παιδί της. Φιλικό, οικογενειακό, αλλά και γειτονιά. Τα επεισόδια για τα οποία μιλήσαμε και τελικά οδήγησαν στο θάνατο, αν σταθούμε κυρίως στο θάνατο της μικρής Τζορτζίνας, ήταν η ίδια παρούσα στο συμβάν, απουσία των γιατρών. Δηλαδή είναι όλα μαζί τα οποία. Πάντως, εγώ αυτό που κρατάω πολύ από την κυρία Μακρύ, και αν συμφωνεί μαζί μου, γι' αυτό θέλω να το πω όσο είμαστε σε σύνδεση, μιας και έχουμε και έναν κυκαιώνα πληροφόρησης γύρω από αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μία, κατά την άποψή σας, διαταραχή προσωπικότητας και από την άλλη πλευρά με μία ανώριμη προσωπικότητα. Αυτά για μένα είναι πολύ σημαντικά ως βάσεις για όσα έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής και για όσα πιθανόν θα ακούσουμε στο μέλλον. Να σας πω κάτι, Όταν αποφασίσουμε να φέρουμε παιδιά στον κόσμο, το κάνουμε με συνείδηση.
Που σημαίνει τι, ότι είμαστε διατεθειμένοι κομμάτια του δικού μας εαυτού να το δώσουμε στο μεγάλωμα και στη διαπαιδαγώγηση αυτού του ανθρώπου, τον οποίο με ευθύνη μας φέρουμε στον κόσμο. Έτσι θα έπρεπε. Όταν όμως κάποιος είναι ανώριμος και όταν ένα παιδί απλώς τυχαίνει να γεννιέται. Εκβιάζεται το ζευγάρι. Αναφυσβήτητα αντιλαμβάνεστε ότι η μη συνοχή του ζευγαριού είναι σε βάρος του παιδιού το οποίο έρχεται στον κόσμο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν δύο άνθρωποι με αυτά τους τα προβλήματα δεν αντιλαμβάνονται την ευθύνη και το παιδί γίνεται εργαλείο για τις δικές τους ανάγκες, από εκεί και πέρα παραπεμπόμαστε σε αυτά τα οποία είπαμε πριν, σε διαταραχές προσωπικότητας, που έτσι κι αλλιώς δεν σημαίνει ότι μπαίνουν στο απειρόβλητο οι άνθρωποι αυτοί, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, είναι πανέξυπνοι, έχουν μεθοδικότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι ψυχιατρικά, αν το θέλετε, χαρακτηριστικοί. Αν υπήρχε μια ψυχιατρική διαταραχή, τότε οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να πάρουν βοήθεια είτε μέσω φαρμακευτικής αγωγής ή μέσω, αν το θέλετε, ψυχοθεραπείας και να ερχόταν στα ίδια τους. Κύριε Μακρύ, άρα δεν είναι ελαφρυντικό αυτό. Κυρία Μακρύ, ένα σύντομο σχόλιο σε αυτό που είπατε. Όταν τα παιδιά στις περιπτώσεις αυτές γίνονται εργαλεία, όταν αυτός ο μοχλός πίεσης προς όποια κατεύθυνση τελικά επιθυμεί να εξυπηρετήσει, δεν διευκολύνει την κατάσταση, αν θέλετε. Το εργαλείο γίνεται δύσκολο, γίνεται δίστροπο, γίνεται εμπόδιο. Τότε υπάρχει το σενάριο το ότι αποβάλλουμε το εργαλείο ή απεμπλεκόμαστε από αυτό, με όποιον τρόπο και αυτόν μπορεί να συνεπαχθεί. Όταν το εργαλείο πάψει να έχει συστημότητα, κυρία Μαλέσκου, το εργαλείο το πετάμε. Το ξέρετε πολύ καλά. Μου απαντήσω. Άρα λοιπόν, όταν ένα παιδί πια χάσει την ανθρώπινη υπόστασή του, το σώμα του, το συναισθημά του, το πνεύμα του και γίνεται εργαλείο για την επίτευξη ενός σκοπού, όταν αυτός ο σκοπός δεν επιτελείται, τότε δεν χρειάζεται να έχω το εργαλείο. Με καλύψατε, κυρία Μακρύ, δυστυχώς. Στενάχωρη απάντηση, αλλά ήταν κάτι το οποίο φοβόμουν ότι θα απαντήσετε θετικά. Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που εκφράζομαι, αλλά αυτή είναι μια αλήθεια την οποία μας τη δίνει η επιστήμη και η γνώση. Μάλιστα. Και ξέρετε, σε όλων αυτών των κυκαιών που είπε προηγουμένως, σε όλο αυτό το συρφετό των δυσάρεστων ειδήσεων και ιδίως με τόσο τρανταχτές υποθέσεις, όπως και για την υπόθεση στα γλυκά νερά που θα μιλήσουμε σε λίγο, αναρωτιέμαι όλο αυτό, αν τώρα αναδύεται, και εκεί θέλω ένα σύντομο σχόλιο πριν σας αποχαιρετήσω, αν τώρα αναδύεται και ήταν κάτι που ήταν σαν αναβρασμό, ή αν ήταν κάτι το οποίο πιστεύετε από την εμπειρία σας ότι υπήρχε, απλά τώρα είναι πιο άμεσα ορατά όλα αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση. Πρέπει να σας πω ότι αυτά υπάρχουν πάντα στην κοινωνία. Διαχρονικά. Απλώς αυτά τα σύνδρομα και αυτές οι συμπράξεις δύο ανθρώπων με αυτές τις προσωπικότητες δεν είναι πάρα πολύ συχνά συναντώμενες. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν γίνονται τέτοια γεγονότα τα οποία δεν μπορεί ο κοινός ανθρώπινος νους να τα ενστερνιστεί και να τα καταλάβει, παίρνουν την έκσταση αυτή που έχει πάρει η περίπτωση αυτή. Και βλέπετε ότι με αυτή την περίπτωση έχει πάει στην άκρη η πανδημία, έχει πάει στην άκρη ο πόλεμος της Ουκρανίας. Και όλοι μιλάμε γι' αυτό. Γιατί? Διότι νιώθουμε συνυπεύθυνοι που ανήκουμε σε μια τέτοια κοινωνία η οποία περιέχει και τέτοιου είδους άτομα. Άρα δηλαδή βλέπετε ότι και εμείς συμπάσχουμε με αυτή όλη την ιστορία και αφενός μέσα στεκόμαστε και λέμε «Θεέ μου, ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει σε μένα, άρα είναι...» Ακριβώς. Άρα είμαι ασφαλής. Ή από την άλλη πλευρά, μήπως πρέπει να έχω τα μάτια μου ανοιχτά, μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο στο σύνολο το οικογενειακό μου και πρέπει να πάρω τα μέτρα μου. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτές όλες οι καταστάσεις δρούν κατά αυτόν τον τρόπο. Όμοιος ομοίο αΐ πελάζει ισχύει αυτό? Και αυτό το λέω για τα ζευγάρια περισσότερο. Ή όχι πάντα. Κυρία Μαλέσκου, μία ανώριμη προσωπικότητα δεν παντρεύεται μία όριμη προσωπικότητα γιατί δεν την καταλαβαίνει. Ναι. Και το αντίθετο. Όταν κάποιος είναι όριμος, δεν μπορεί να παντρευτεί κάποιον ανώριμο. Άρα λοιπόν οι ανώριμοι ενώνονται μεταξύ τους, όπως και οι όριμοι μεταξύ τους. Και αν υπάρχει μία μικρή απόκληση, αν το θέλετε, στον δρόμο το βρίσκουν. Αλλά όταν υπάρχει όμως αυτή η διαφορά, δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση και δεν μπορεί να υπάρξει συμπόρευση. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Κυρία Μακρύ, πολύ χάρηκα που σας είχαμε κοντά μας και πολύ θα χαρώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξανασυναντηθούμε και γιατί όχι να τα πούμε και από κοντά στον καναπέ. Με μεγάλη μας χαρά. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.